Κουτς, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά? Με τη σειρά. Κοιμηθήκατε καθόλου ή... Εντάξει, κοιμηθήκαμε. Ήτανε η δίκαιη κατάκτηση του πρωταθλήματος με βάση τη συνολική εικόνα όλης της χρονιάς? Κοίταξε, πιστεύω ότι ήταν πολύ δίκαιη. Εμείς όλη τη χρονιά, αν συμπεριλάβω και το τουρνουά Νίκος Δημητρίου που έγινε στην αρχή με όλες τις καλές ομάδες, κάναμε μόνο μία ήττα. Και αυτή γιατί θεώσαν και 7 αντιαθλητικά, τέλος πάντων, εντάξει. Είχαμε μια καλή πορεία όλο το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ξεχωρίσαμε από τις άλλες ομάδες και για το επίπεδο των παιδιών που στελεχώναν την ομάδα, αλλά και με τον τρόπο και με τη σοβαρότητα που αντιμετώπιζε τα παιχνίδια. Στο χθεσινό παιχνίδι, στο τελικό, κάποια στιγμή η ομάδα πόλεσε μια διαφορά. Δεν ξέρω, φοβηθήκατε, είχατε εμπιστοσύνη στις ικανότητες της ομάδας? Εντάξει, πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το χθεσινό παιχνίδι, εμείς επιβάλαμε από τον νωρίς το ρυθμό μας, πιο επιθετικό μπάσκετ. Σκοράραμε περισσότερους πόντους, καταφέραμε, ξεφύγαμε με μια μεγάλη διαφορά που βασίστηκε και σε μια καλή εστοχία που είχαμε στα σουτ στην περιφέρεια. Κάποια στιγμή ο αντίπαλος, όχι κάποια στιγμή, σε όλο το δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε παίζοντας ζώνη να μας περιορίσει. Κάπου με την κούραση, κάπου όσο το μάτς πήγαινε προς το τέλος, αυτό θόλωσε λίγο το μυαλό μας για ένα διάστημα. Ναι. Είναι φυσικό νομίζω, είναι και μικρά παιδιά, δεν είναι έτοιμοι πνευματικά αθλητές. Ναι. Το ευχάριστο είναι ότι, και το έχει δείξει αυτή η ομάδα όλη τη χρονιά, ότι αντιδράει στα δύσκολα. Ναι. Αντιδράσαμε στο τέλος, βάλαμε 2-3 γαλάθια έτσι σοβαρά και κρίσιμα και πήραμε την νίκη. Ναι, δεν ξέρω πώς είναι, θα ρωτήσω έτσι κάτι που μπορεί να ακούγεται λίγο απλοϊκό, αλλά ίσως δεν είναι. Πώς είναι για αυτά τα παιδιά, αντιλαμβάνονται, συνειδητοποιούν τι φανέλα φοράνε? Γιατί εντάξει, μιλάμε για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, τον Άρη, δεν είναι μια όποια και όποια ομάδα. Εντάξει, νομίζω πως τα παιδιά, συγγνώμη, καταλαβαίνουν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Ναι. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, η φανέλα του Άρη έχει ειδικό βάρος. Ναι. Είτε ο Άρης βρίσκεται σε πορεία πρωταθλητισμού στην πρώτη ομάδα, είτε βρίσκεται σε μια πορεία που δεν είναι τόσο καλή λόγω οικονομικών δυσκολιών, γιατί πιστεύω ότι το πρόβλημά του δεν είναι το μπάσκετ του Άρη. Ναι. Όλοι οι αθλητές, οι μικροί, που έρχονται να φορέσουν τη φανέλα του Άρη, είτε από το μίνι μέχρι το εφηβικό και γενικά σε όλα τα τμήματα υποδομής, νιώθουν αυτή την άβρα που έχει το σωματείο. Μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρξαν τους τελευταίους μήνες στην πρώτη μέρα και γενικότερα εξακολουθούν να υφίστανται στην ΚΑΕ Άρης, έμειναν απ' έξω, σας επηρέασαν, και αν είναι, σε ποιο βαθμό, ή αν λειτουργήσατε ή προσπαθήσατε να τα λειτουργήσετε έτσι με αυτοτελώς όλο αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε, εμάς σίγουρα πάντα η μιζέρια και η φτώχεια της ναυαρχίδας του συλλόγου, της ναυαρχίδας της ΚΑΕ ας πούμε, επηρεάζει και τα υπόλοιπα βήματα σαν περιραίωσα ατμόσφαιρα, αλλά σε εμάς δεν είχε τόσο άμεσο αντίκτυπο. Ναι. Σίγουρα παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα, σίγουρα τα αντιμετωπίσαμε, αλλά γενικά δουλεύαμε έτσι σε πιο οργανωμένη και υγιή βάση. Εντάξει, είναι πιο μικρά τα νούμερα, ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι και συγκροτημένοι ίσως από την αρχή στο τι θέλαμε. Γενικά δεν μας άγγιξε τόσο αυτό το κομμάτι όσο θα μπορούσε. Ναι. Το κομμάτι των προβλημάτων δηλαδή. Αυτό είναι ευχάριστο, γιατί μιλάμε και για μικρές ηλικίες και θα ήταν πάρα πολύ άσχημο κάτι τέτοιο πραγματικά. Εσείς που ζείτε αυτή την ομάδα καθημερινά, το υλικό που κρατάτε στα χέρια σας, σας πείθει ότι έχει μέλλον ακόμη και να φτάσουν κάποιοι από αυτοί να παίξουν και να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα? Ήδη βέβαια ξέρουμε ότι κάποιοι προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα ισχύει. Υπάρχουν παιδιά που θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη συμμετοχή στην πρώτη ομάδα του Άρη. Ναι. Ήδη φέτος η προετοιμασία όταν ξεκίνησε του Άρη συμμετείχαν 6 και 7 παιδιά
από τα τμήματα παραγωγής, άσχετο τώρα πώς κατέληξαν να συμμετέχουν. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτό είναι πάντα και είναι και μια διαδικασία, έτσι, είναι μια διαδικασία επιλογής, σκληρή διαδικασία επιλογής. Για εμάς ο στόχος είναι να μπορέσουμε όσα περισσότερα παιδιά είναι δυνατόν να σκελεχώσουν ή να πλαισιώσουν την ανδρική ομάδα. Από εκεί πέρα ξεκινάει μια άλλη κατάσταση. Ναι. Βέβαια πρέπει να είναι και... ο αθλητής θα, να. Πρέπει να είναι και έτοιμα. Να επιβιώσει. Πρέπει να είναι και έτοιμα, ναι, τα παιδιά για να κάνουν το βήμα. Γιατί αν δεν, ναι, είναι έτοιμα, ναι, και απλά κάνουν το βήμα για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να καούν κιόλας. Εντάξει, κοίταξε, τα παιδιά τελειώνουν στο εφηβικό, κακά τα ψέματα. Σωματικά και πνευματικά είναι δύσκολο να είναι έτοιμα στα 18 τους χρόνια και να ανταπεξέλθουν με άντρες που είναι 23, 24, 30. Υπάρχει θέμα, η διαφορά ηλικίας παίζει σοβαρό ρόλο. Ναι, παίζει, αλλά να, το δεις, αν δεις... να σας διακόψω, υπάρχουν όμως παιδιά που μας το δείχνουν στον Άρη, όπως ο Βεζένκοφ, ο Μποχωρίδης, ο Παπα-Νικολάου παλαιότερα, που κοίταξε, δεν είχαν το πρόβλημα αυτό, γιατί πραγματικά είχαν ταλέντο. Κοίταξε, εγώ εδώ να σου πω κάτι, πιστεύω, θα κάνω έναν παραλληλισμό, πιστεύω ότι τα παιδιά αυτής της γενιάς που πήραν αυτό το προτάσμα θες και θα συνεχίσουν, ας πούμε, παρακάτω, είναι ίσως τυχερά, γιατί έρχονται σε μια περίοδο που ο Άρης έχει μπαν αποκλεισμό από τη FIBA. Ναι. Άρα θα στραφεί, και αυτό, λες, στα μπράβο, δικά του παιδιά. Θα τους βοηθήσει. Γιατί και ο Βεζένκοφ και ο Μποχωρίδης και όλοι αυτοί που μου αναφέρεις βγήκαν όταν ο Άρης είχε πάλι μπαν αποκλεισμού, έτσι. Mm-hmm. Καλά, βέβαια δεν πρέπει να ευχόμαστε λίγο... να έχουμε μπαν για να αναδεικνύουμε τα παιδιά μας. Όχι. Πρέπει να το σίγουρα, κάνουμε αλλά παράλληλα. Γίνεται, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Τι γίνεται όταν ο Άρης ή κάθε ομάδα μπορεί να πάρει 6 ξένους, ναι, έτοιμους παίχτες και υπάρχουν και τα χρήματα, είναι δύσκολο να μπούμε στη διαδικασία να επενδύσουμε σε ένα νέο παιδί 19 χρονών για να αναγνωρίσουμε και να τον αφήσουμε coach, να κάνει λάθη. Coach, ναι, το παράδειγμα του Παπα-Νικολάου σε σχέση με τον Βεζένκοφ είναι αυτό ακριβώς που λες. Ο ένας ήταν σε μία σεζόν που χρήμα μπορεί να μην είχε ομάδα, αλλά μεταγραφές έκανε και έκανε πολλές και τις πληρώνει μέχρι τώρα. Ο άλλος ήταν σε μία περίοδο μπαν. Ο ένας πήρε ευκαιρίες, ο άλλος δεν έπαιξε καθόλου και έφυγε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι, έτσι, μόνο στον Άρη αυτά. Να, ναι, ναι, παντού, παντού, βέβαια. Ελλάδος. Εγώ θα σου πω τον Μπρίντεζ, τον ανέφερα και κάπου αλλού σήμερα που μιλήσαμε. Ναι. Τον Μπρίντεζ. Ο Μπρίντεζ έφυγε από την Ολύμπια, πήγε στον Ολυμπιακό, δεν τον θέλανε, έφυγε στη Μάλαγα, πήγε, έπαιξε στην Ισπανία και μετά γύρισε και τώρα είναι το καλύτερο, τα καλύτερα τεσσάρια της Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι μια διαδικασία γενικότερη που αφορά το ελληνικό μπάσκετ και μέσα εμπλέκεται ο Άρης. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης πάλι είναι σε μια καλή κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά του Άρη πάντα που είναι στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Γενικά υπάρχουν παιδιά του Άρη που έχουν βγει από τα τμήματα υποδομής του Άρη τα τελευταία χρόνια που τα βλέπουμε να παίζουν και Α1 και Α2. Μπράβο. Γενικότερα, ναι, να υπάρχουν. Προχθές ήρθε Γερονικολός, πώς ήταν το παλικάρι. Στον Άρη δεν ήταν παλαιότερα. Ή το λέω λάθος το όνομά του τώρα που έπεσε στον Προμηθέα. Για ποιον? Στον Προμηθέα που ήταν. Που έβαλε το πρώτο τρίποντο. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος τώρα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το παιδί ήταν από τα τμήματα υποδομής του Άρη ξεκίνησε. Γερομιχαλός. Γερομιχαλός, τον είπα Γερονικολόγο, εγώ, μπράβο. Βέβαια, είναι ηθοποιός αυτή γι' αυτό. Κοίταξε, ο Γερομιχαλός ήταν του Άρη, ο Τουτζιαράκης ήταν του Μαντουλίδη, mm-hmm, ο το Σταύρο τον είχα παίξει πριν 10 χρόνια στο Μαντουλίδη. Mm-hmm. Ο Γκίκας είχε περάσει από τον Άρη σε μια πιο νεαρή ηλικία. Βέβαια. Βλέπεις λοιπόν ότι περνάνε παιδιά από τον Άρη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερος προγραμματισμός και μεγαλύτερη... και χρειάζεται και υπομονή. Mm-hmm. Υπομονή. Mm-hmm. Και ίσως πρέπει πια στην Ελλάδα να οργανωθεί ένα πρωτάθλημα με παίκτες κάτω των 21, με συμβόλαιο σοβαρό, πανελλήνιο, με ομάδες Α1, Α2. Ναι, αυτό γιατί δεν γίνεται. Ακόμα στο ποδόσφαιρο... Γιατί δεν μπορεί να έχει πάει μέχρι την ΚΑΠΑ 15. Δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά. Δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά. Ας γίνει σε τοπικό επίπεδο, ξέρω εγώ. Δηλαδή να γίνει κάτι σε τοπικό γίνεται... επίπεδο γίνεται, αλλά όχι τόσο επιτυχημένα, νομίζω. Mm. Όταν λέω τοπικό, συγγνώμη, coach, να γίνει ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι ακόμα και στη Β' Εθνική που είναι ο Άρης, η ΚΑΠΑ 19, παίζει σε ένα μίνι πρωτάθλημα βορρά και στη συνέχεια πάει να παίξει, να πάρει τον τίτλο με τον Νότο. Άρα τα έξοδα είναι πολύ λιγότερα. Είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή. Ναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει κανονικό πρωτάθλημα. Να βρεθεί κάποιος χορηγός, να το αναλάβει, να το προβάλλουν στην τηλεόραση
να υπάρχουν χορηγοί μικρότεροι που θα διαφημίζονται εκεί πέρα, ώστε να μπορεί να αποδειχθεί αυτό το πρωτάθλημα ένα φυτώριο παιχτών. Ό,τι στο ποδόσφαιρο. Συγχρόνως θα μπορούν να αγωνίζονται και στις πρώτες ομάδες. Ναι. Ναι, σωστά, σωστά. Ό,τι δηλαδή, γίνεται στο ποδόσφαιρο που πάει μέχρι την ΚΑΠΑ 15. Γιατί είναι υπό την αιγίδα της Super League η ΚΑΠΑ 20, η ΚΑΠΑ 17 και η ΚΑΠΑ 15. Τρία πρωταθλήματα και ένα. Τρία. Αλλά, εντάξει. Είναι μεγάλη η συζήτηση που πρέπει να γίνει για τον μπάσκετ. Το θέμα είναι πόσο τους ενδιαφέρει. Ξένοι, μπράβο. Είναι οι έξι ξένοι, είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Γιατί όταν τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι μικρά για τις ομάδες, δεν μπορούν να στηρίξουν τίποτα. Ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Και εγώ νομίζω αν θέλουμε το ελληνικό μπάσκετ σαν προϊόν, ένα καλό προϊόν να προχωρήσει, πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τρόπο σκέψης. Να μην λέμε ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα και περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να αλλάξουμε τρόπο αντιμετώπισης για να δούμε καινούργια πράγματα, καινούργια αποτελέσματα. Όσο αφορά πάντα τα νέα παιδιά, έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Τα νέα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι που πάντα το ρωτάω και το σκέφτομαι όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ένας προπονητής. Όχι, όταν άλλο. Λέω εγώ θα το συνδέσω με το ποδόσφαιρο τώρα. Ένας προπονητής στο μπάσκετ που έχει ευθύνη του την ομάδα προθάλαμο της πρώτης ομάδας. Στο εξωτερικό γίνεται αυτό, γι' αυτό θα σας το ρωτήσω, coach. Δουλεύει με βάση και τον τρόπο δουλειάς του πρώτου προπονητή στην πρώτη ομάδα, να το πω έτσι πολύ απλά, τα συστήματα δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο προσαρμοσμένα ή κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό? Γιατί στο ποδόσφαιρο, στο εξωτερικό βέβαια, στην Ελλάδα είμαστε ό,τι να είναι, δουλεύουν έτσι, από το ιδανικό που είναι η Μπαρτσελώνα. Κανονικά... Τώρα αυτό είναι πάλι μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή θα έπρεπε κάθε ομάδα να έχει τη φιλοσοφία της, να θέτονται βασικοί κανόνες από προπονητές, εγώ νομίζω όχι τους head coach, αλλά προπονητές πάντα που είναι στο team του Άρη, να υπάρχουν προπονητές που να ανοίγουν στο team του Άρη, της κάθε ομάδας τέλος πάντων, και αυτοί να καθορίζουν το πλαίσιο που θα δουλεύει όλο το κομμάτι αυτό. Εμείς πιστεύω ότι σε όλο το κομμάτι από την εφηβική ομάδα και κάτω δουλεύουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Προσπαθούμε, όχι πάντα με επιτυχία. Τώρα αυτό δεν έχει σχέση πάντα άμεση με την πρώτη ομάδα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν αλλάζει ο προπονητής, πολλές φορές μπορεί να αλλάξει τρεις φορές σε μια χρονιά, δεν μπορεί να αλλάξει και το πρόγραμμα τρεις φορές. Αυτό είναι που κάνουμε, πιο σταθερό, πιο... Αυτό είναι που κάνουμε λάθος στην Ελλάδα όμως. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι κάνουμε λάθος και σωστό στην Ελλάδα. Ξέρω τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς σε αυτά τα κομμάτια του Άρη, ας πούμε. Τώρα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα τι να περιμένουμε, coach? Θα... Με ποιους παίζουμε καταρχήν? Ναι, να μας πεις ποιους. Παίζουμε με ΑΕΚ, παίζουμε με τον ηγητή Ολυμπιακού Πρωτέα, σήμερα γίνεται το παιχνίδι. Παίζουμε με Προμηθέα Πατρώνων. Μάλιστα. Διαφορετικές ομάδες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω δεν είναι. Έχει ανέβει και η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και ο Ολυμπιακός δεν είχαν τόσο καλές ομάδες στο παρελθόν στις κατηγορίες αυτές. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την κάθοδο του Νίκη του Κεραμέα εκεί να προσπαθεί να στελεχώσει αυτά τα τμήματα. Τι γίνεται δουλειά και υποδομές και έτσι ξεκίνησε κάπως να γίνεται πιο δυνατός. Η ΑΕΚ έχει ρίξει αρκετό χρήμα στα κομμάτια αυτά. Και στο παιδικό σύστημα και στο φυγικό. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που δουλεύει με περισσότερο πλάνο σε βάθος χρόνου. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι... Ναι, θα κατέβουμε εκεί. Θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ένα αντίπαλο βήμα-βήμα, σεμνά και ταπεινά, και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το περισσότερο που μπορούμε σε κάθε παιχνίδι. Πάντως είπατε τρεις ομάδες που στην Α1 έχουν ρίξει πολλά χρήματα. Συνολικά πόσες είναι, 6 δεν είναι οι ομάδες συνολικά? 6, ναι, είναι και από διάφορες ενώσεις, οι οποίες είναι συνήθως πιο αδύνατες. Φαίνεται όμως, coach, διαφορά, γιατί εσείς πολεμάτε, παλεύετε με τα ακόντια και οι τρεις ομάδες που είπατε, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Προμηθέας, πόσο και αν ακούγεται σε σχέση με τον Άρη η λέξη Προμηθέας, κάποιοι λένε έλα μωρέ ποιος Προμηθέας, έχουν ρίξει πάρα πολλά χρήματα και στις υποδομές τους και στην πρώτη ομάδα. Κοίταξε, ο Προμηθέας είναι αρκετά μπροστά σε πολλά πράγματα. Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει και αυτός, έχει αποκτήσει δικό του προπονητήριο, έχει κατεβάσει προπονητές από τη Θεσσαλονίκη.
γίνεται και εκεί σοβαρή δουλειά. Έχει αποκτήσει παίκτες με μεταγραφές, ακριβές μεταγραφές. Η ΑΕΚΑ προσπαθεί να ακολουθήσει το ίδιο κομμάτι. Εμείς εδώ, κακά τα ψέματα, όταν η πρώτη ομάδα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα καθημερινά της προβλήματα, δεν μπορεί να κοιτάξει πιο βαθιά. Εντάξει, αυτά για να μπορέσει ο Άρης να καταστρώσει ένα πιο οργανωμένο προγραμματισμό, θα πρέπει πρώτα να λύσει την καθημερινότητα. Έτσι γίνεται τώρα και την κυρίω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όσο δεν λύνει την καθημερινότητά του, είναι δύσκολο να γίνει ένα πρόγραμμα σε βάθος χρόνου σωστά πλαισιωμένο από όλα αυτά που θα γίνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που θα έχει. Κούζα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά που μας είπες. Συγχαρητήρια και πάλι και καλή επιτυχία φυσικά εννοείται. Είναι εκεί στα ευχαριστώ μέσα Απριλίου μετά το Πάσχα πολύ. Τα τελικά. Να ευχηθούμε. 11 με 15. Θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και εκεί. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.